Ο Τούρκος καθηγητής Dr. Κρουσάντ Ζουρλού κοινοποίησε τις απαντήσεις που έλαβε στις ερωτήσεις που έθεσε στον Υπουργό Εξωτερικών Τσαβούσογλου για τις εξελίξεις στην τουρκική δημοκρατία Βόρεια Κύπρου, το Καραμπάχ και το Κυρκούκ. Στην εισαγωγή του, ο Ζουρλού είπε μεταξύ άλλων Χθε, στην υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών Τσαβούσογλου, είχα την ευκαιρία να ρωτήσω πολλέ λεπτομέρειε. Ένα δεύτερο καλό νέο είναι ότι ξεκίνησε η διαδικασία για την ένταξη του τουρκικού κράτου τη Βόρεια Κύπρου ω μέλο παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Όπω γνωρίζετε, η θητεία τη Προεδρία του Συμβουλίου πέρασε στην Τουρκία στι 12 Νοεμβρίου. Ο Υπουργό Τσαβούσογλου έδωσε τα σημάδια αυτού πριν από δύο ημέρε, αλλά κατά τη συνάντησή μα εξήγησε επίση πώ θα λειτουργήσει η διαδικασία. Ο πρόεδρο τη Τουρκική Δημοκρατία τη Βόρεια Κύπρου θα δηλώσει στην Τουρκία με επιστολή προθέσεων το αίτημα για καθεστώ μέλου παρατηρητή στον οργανισμό και στη συνέχεια η Άγκυρα θα ξεκινήσει τη διαδικασία προωθώντα την εν λόγω επιστολή στα μέλη κράτη του οργανισμού για τι απόψει του. Στην επόμενη Σύνοδο Κορυφή, το εν λόγω αίτημα θα ολοκληρωθεί με την παραχώρηση καθεστώτο παρατηρητή στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρεια Κύπρου με απόφαση κατόπιν συμφωνία των χωρών. Με αυτό το βήμα που θα ενισχυθεί το τουρκοκυπριακό κράτος από όλα τα ανεξάρτητα τουρκικά κράτη που θα συγκεντρωθούν γύρω από το τραπέζι. Θα ανοίξει το δρόμο για το τουρκοκυπριακό κράτος να συμμετάσχει στο εμπόριο του οργανισμού της Ένωσης όπως επενδυτικά ταμεία και ζώνες ελεύθερων συναλλαγών. Αν υπάρξει πρόβλημα θα καθίσουμε να μιλήσουμε με τα αδέλφια μα θα βρεθούμε κάποια στιγμή, είπε. Για το θέμα τη αναγνώριση, ο Υπουργό Τσαβούσογλου δήλωσε ότι αυτή είναι απόφαση τη κάθε χώρα, αλλά με αυτό το βήμα θα κερδιθεί σοβαρό κίνητρο και χρόνο. Δήλωσε ότι ω Τουρκία θα αναλάβουν πρωτοβουλίε για να συμβεί αυτό, παρουσία και άλλων χωρών μελών κατά τη διάρκεια τη θητεία τη Προεδρία. Από τα παραπάνω, επισημαίνουμε ιδιαίτερα το γεγονό τη ένταξη του Ψευδοκράτου τη Τουρκική Δημοκρατία Βόρεια Κύπρου ω μέλο παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, το οποίο αναμένεται να πάρει σάρκα και ω τα σύντομα. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα τη Τουρκία για να πετύχει τη διεθνή αναγνώριση του Ψευδοκράτου σταδιακά, με απότερο στόχο την υλοποίηση του σχεδίου τη για δύο κράτη στην Κύπρο και τη διχοτόμηση του νησιού για πάντα. Δυστυχώ, επαληθεύονται πλήρω προγενέστερα άρθρα αναλύσει του Πενταποστάγματο με τίτλου Θα αναγνωρίσουν τα κατεχόμενα. Τι κινδύνου εγκυμονεί για Κύπρο Ελλάδα η νέα ανάληψη καθηκόντων του Μπιναλί Γιαλντιρίμ στο Συμβούλιο Τουρκόφωνων Χωρών και αυτό είναι το τουρκικό σχέδιο για τη διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτου. Ειδικά στο πρώτο, αναφέραμε χαρακτηριστικά τα ακόλουθα. Η Τουρκία θα ασκεί την Προεδρία του Τουρκικού Συμβουλίου, οπότε ο Ερντογάν σκοπεύει να εκμεταλλευτεί το γεγονό αυτό για να εντάξει το ψευδοκράτο στο Συμβούλιο Συνεργασία Τουρκόφωνων Χωρών. Στη συνέχεια, εφόσον το πετύχει, οι άλλε τουρκόφωνες χώρε του Συμβουλίου θα εξωθηθούν από την Τουρκία στην αναγνώριση του ψευδοκράτου δίνοντά του υπόσταση διεθνώ. Με αυτόν τον τρόπο, στη συνέχεια θα χτυπήσει την πόρτα στι Ισλαμικέ χώρε, δημιουργώντα ένα σημαντικό αίρισμα στην προσπάθειά του για επιλύση του Κυπριακού με τη δημιουργία δύο διαφορετικών κρατών στο νησί. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.